Quatre mois après le passage de la tempête Daniel en Grèce, qui a ravagé la région de Thessalie, dans le centre du pays, en provoquant d'importantes inondations, 17 personnes sont mortes lors de ces intempéries. Des villages de Thessalie peinent à se reconstruire, les habitants sont démunis. Mais ils espèrent tout de même pouvoir revenir dans leurs habitations. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες, να καθαρίσουμε τα σπίτια μας, τις αποθήκες, οτιδήποτε έχουμε, για να μπορέσουν να στεγνώσουν λίγο τα πράγματα και να μπορέσουμε κάποια στιγμή, μετά το καλοκαίρι εννοείται έτσι, όσοι μπορούν να μπουν ξανά στα σπίτια τους. L'école primaire du village a subi de graves dommages. Les élèves ne pourront plus y faire classe. Les autorités ont jugé que le bâtiment ne pourra pas être reconstruit. La violence de la catastrophe a emporté sur son chemin les champs, les jardins et certains animaux. C'est un coup dur pour l'économie de la région. Mais les agriculteurs comptent bien se relever de cette difficile épreuve. Δεν έχουν μείνει ζωοτροφές. Χάσαμε 80 ζώα. Τα φυράματα που είχαμε αποθηκεύσει όλα καταστράφηκαν. Να μην μιλήσω για τα ανταλλακτικά που ήταν στο σπίτι και αυτά. Από χωράφια παραγωγή μηδέν, τίποτα. Και λέμε μπας και καταφέρουμε να το παλέψουμε. Les habitants en veulent aux autorités du pays. Selon eux, rien n'aurait été fait pour leur venir en aide. En revanche, ils ont pu compter sur un élan de solidarité, à la fois des Grecs, mais aussi de la part de pays étrangers. Ευχαριστούμε πολύ τους εθελοντές που μας συγκίνησαν με το ενδιαφέρον. Μας έστειλαν χίλια δυο πράγματα, τα οποία κατανέμουμε ανά οικογένεια. Και έρχεται και παίρνει να πάρουν όλοι εξίσου. Πριν από κάποια χρόνια, οι κάτοικοι της περιοχής ίσως να μην γνώριζαν ακριβώς τι σημαίνει κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση. Πλέον, έχοντας βιώσει τον πόνο και την απώλεια, ζητούν από την πολιτεία ουσιαστική στήριξη για να ξαναζωντανέψει ο τόπος τους. Ακόμη, ζητούν αντιπλημμυρικά έργα, ώστε στην επόμενη μεγάλη κακοκαιρία να μην θρυνήσουν νεκρούς και χαμένες περιουσίες. Από τον Βλοχό Καρδίτσας για το Euronews, Απόστολος Στάικος.